Κλειδαμπαρωμένες μέσα στο σπίτι τους στα Νέα Λάτσα τα Ηρακλείου παραμένουν τις τελευταίες ημέρες δύο ηλικιωμένες γυναίκες 87 και 92 ετών που γλίτωσαν τα χειρότερα από τύχη όταν έπεσαν στα χέρια απατεώνων. Κάνω έρανο γιατί ο άντρας μου θα του κόψουνε τα πόδια του. Χριστός και Παναγιά λόγω. Θα του κόψουνε λέω τα πόδια του. Γιατί θα πάμε στην Αμερική. Λέω το κράτος βοηθάει σε τέτοια πράγματα. Ό,τι μπορείς λέω κι εσύ. Οι δύο αδελφές ήταν έκπληκτες πριν από 15 ημέρες μια ψηλή και μαυροντημένη γυναίκα να εισβάλλει στο σπίτι τους και να τις πιέζει αφόρητα για να τις δώσουν χρήματα προφασιζόμενη έρανο για να αποφύγει τον ακροτηριασμό ο σύζυγός της, όπως τους είπε. Και μπαίνει μέσα χωρίς να μιλήσει καθόλου, χωρίς να λαγίζει και καθίζει και στο κρεβάτι και στο καναμπέ εδώ πέρα. Μάλιστα τους έδειξε και ένα χαρτί με την άδεια του παπά, όπως είπε, για να συγκεντρώνει τις δωρεές με τα ρήφα 20 ευρώ το άτομο. Μου είπε να παίρνω 20 ευρώ. Η αδερφή σας μου δώσε 20 ευρώ. Τι λέω, εγώ έχω αυτά τα λεφτά. Εγώ μπορούσα να τις δώσω πάρα πολλά. Και εκεί σταματάω εγώ και τι λέω, αυτά έχω. Ύστερα λέει, ξέρεις πώς θα πάμε στην Αμερική και ξέρω. Και βγάζω και το τάλιρο και έτσι το δίνω. Παρά τις αμφιβολίες τους, οι δύο ηλικιωμένες γυναίκες τις έδωσαν 20 ευρώ η μία και άλλα 15 η δεύτερη ώστε να βγει από το σπίτι τους. Να σου πάρει λεφτά και είναι σαν την στην Πουνταλού και εγώ η οποία και της έδωσα λεφτά. 20 ευρώ τις δώσατε. Τι δώσαμε. Μάλιστα. Τι δώσαμε. Ή επιτρέπεται. Αυτοί οι επιτίδιοι προλαβαίνουν τις γριούλες, τις ηλικιωμένες που δεν είναι υποψιασμένες και την πατάνε. Δυστυχώς, κρίμα, κρίμα. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα. Αυτό στάθηκε αρκετό όμως ώστε η αδίστακτη απατεώνησα να γλυκαθεί και να τη στοχοποιήσει. Γι' αυτό και όπως φαίνεται επανήλθε πριν από δύο ημέρες στο κατόφλι του σπιτιού τους επιχειρώντας επίμονα να μπει μέσα. Και το λες με τόση απάθεια, του τα κόψανε. Ανθρώπους, τα ποδάρια. Πότε πήγατε στην Αμερική και γυρίσατε, τι λέω εγώ. Πότε πήγατε στην Αμερική και γυρίσατε και του κόψαν δύο του ποδάρια. Λέει τώρα θα είμαι βοηθητικά. Γιατί δεν με πιστεύετε να ο δήμαρχος μου έχει δώσει άλλο ένα χαρτί. Οι δύο αδελφές τρομοκρατημένες δεν άνοιξαν αυτή τη φορά την πόρτα και γλίτωσαν τα χειρότερα, καθώς η μαυροντημένη γυναίκα θορυβήθηκε από την παρουσία ενός γείτονα και τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, η δράση της απλώθηκε και σε άλλα σπίτια, καθώς το ίδιο πρόσωπο φαίνεται να έχει αποσπάσει τις τελευταίες ημέρες άλλα 20 ευρώ από άλλη μια ηλικιωμένη, στην οποία ισχυρίστηκε ότι την έστειλε η κόρη της για να παραλάβει χρήματα. Μου πει η κόρη σου η Λίλια να μου δώσεις 20 ευρώ. Γιατί εκείνη δεν είχε ψηλά. Και εμένα μου διαρρήξαν το σπίτι, αλλά τώρα που την έπαθα, έβαλαμε και κάμερες, έβαλαμε και όλα.